Καλημερίζω το Δήμαρχο Μηνώ Απηδιάδος, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Έχω λοιπόν μια υποχρέωση και μέσα από τη συχνότητα του 984 να διευκρινιστούν πράγματα που ναι μεν απαντήσεις μπορεί να έχετε δώσει, αλλά θα ήθελα να ακουστούν για άλλη μια φορά για εκείνους οι οποίοι επικοινωνούν ή συνεχίζουν να επικοινωνούν μαζί μου, δημότες σας, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι εν πάση περιπτώσει να κάθονται πίσω από ένα κουτί τηλεόρασης, υγεία είναι ή να είναι συνεχώς συντονισμένοι σε ένα ραδιόφωνο. Δημοτικά τέλη έχετε την καλοσύνη να μας πείτε, διότι έχετε πάρει και το αίτημα από το Σύλλογο των Σεισμόπληκτων, το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε κι εμείς, περί απαλλαγής του συνόλου των σεισμόπληκτων από τις υποχρεώσεις των δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού, ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλους ακίνητης περιουσίας. Παρακαλώ, τι θέση σας. Όσον αφορά τώρα τα δημοτικά θέλη, γιατί πρέπει να τα ξεχωρίζουμε από αυτά που τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες παίζονται στα μέσα ενημέρωσης που μιλάνε για το ρεύμα, για τη χρέωση του ρεύματος. Τα ξεχωρίσουμε. Τα δημοτικά θέλη έχουν πάρει μια απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι μια απόφαση ομόφωνη και έχουμε πει ότι από το 2022 και μετά θα απαλλαγούν από τα δημοτικά θέλη όλοι, όλα τα σπίτια, κίτρινα ή κόκκινα. Όλα. Θα μου πείτε γιατί από το 2022, γιατί τα δημοτικά τέλη τα οποία είχαν ψηφιστεί για το 2021 και όπως ξέρετε είναι ανταποδοτικά, δεν μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Ισολογισμοί, προϋπολογισμοί, όλα λοιπόν αυτά, τα οποία γιατί ο σεισμός έγινε τέλος Σεπτέμβρη, είχαμε δηλαδή μπροστά μας 3 μήνες μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Αυτά είναι βεβαιωμένα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Τα άλλα λοιπόν τα δημοτικά τέλη για το 22 είναι 0. Για όλα τα σπίτια. Και για τα κίτρινα και για τα κόκκινα. Με τα πράσινα τα σπίτια θα κάνετε, το ρωτάω συνεπικουρικά. Τα πράσινα τα σπίτια είναι κατοικήσιμα. Ναι, ναι, με σαφέστατα. Θέλω να το πω διαφορετικά. Είναι λίγα και αυτά. Δεν πάβει ωστόσο να είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ένας δήμος ο οποίος αυτή την ώρα δεινοπαθεί. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Ότι είναι κάποια από αυτά τα σπίτια τα οποία μακάρι να ήταν όλα πράσινα και να κατοικούνται, είναι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να σταθούν στα πόδια τους. Γι' αυτό ρώτησα πώς γίνεται αυτός ο επιμερισμός και πώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, δεν μπορώ εγώ και δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση σε ένα πράσινο σπίτι να πούμε ότι δεν θα πληρώνει δημοτικά τέλη. Αυτό είναι, τότε να πούμε ότι όλος ο Δήμος δεν θα πληρώνει, να κλείσουμε. Είναι ανταποδοτικά και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι ό,τι παίρνουμε πρέπει να το δώσουμε. Όλο πρέπει να πάει εκεί που, δηλαδή παίρνουμε τέλη για την καθαριότητα, πρέπει να πάνε όλα στην καθαριότητα. Παίρνουμε τέλη για το φωτισμό, πρέπει να πάρουν όλα, να πάνε όλα για το φωτισμό. Αν αυτή τη στιγμή, εφόσον είναι ανταποδοτικά όλα τα τέλη, δεν έχει ο Δήμος τις πράξεις, πώς μπορεί να εξυπηρετήσει πολίτες. Μα δεν υπάρχει κάποιο ΦΕΚ, δεν υπάρχει κάποιο παρόμοιο περιστατικό, δεν υπάρχει άλλο θέλω να ρωτήσω. Σαφέστατα το είπατε. Και το άκουσα πολύ προσεκτικά και νομίζω ότι το είπατε και χθες και το λέτε τις τελευταίες ημέρες. Να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Στο επόμενο, η Οικονομική Επιτροπή ήταν το Δεκέμβριο. Στο επόμενο ΔΣ, το οποίο είναι τον Ιανουάριο τώρα, δεν ξέρω ακριβώς ποια μέρα θα είναι, θα επικυρωθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Δεν μπορεί από τη στιγμή που υπάρχουν δεδομένα σε όλη τη χώρα στις σεισμόπληκτες, πυρόπληκτες περιοχές, όπου υπάρχει ένα ΦΕΚ και λέει ότι ξέρετε οι άνθρωποι πρέπει να απαλλαγούν από αυτή τη διαδικασία. Ρωτώ κύριε Δήμαρχε, έτσι, δεν κάνω αντιπολίτευση αυτή την ώρα, ρωτώ. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται, είσαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν μπορεί να γίνει αυτή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ερώτηση. Μισό λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο συλλογισμός όταν ένα σπίτι, παράδειγμα, είναι πράσινο. Εντάξει, πάρουμε αυτή την περίπτωση.
είναι ένα σπίτι, είναι πράσινο, είναι κατοικήσιμο. Αυτός ο άνθρωπος θεωρείται, ας πούμε, σεισμόπληκτος. Μα βιώνει, ζει σε μια σεισμόπληκτη περιοχή. Γιατί μιλάει για τους σεισμόπληκτους. Σεισμόπληκτος εννοείται αυτός που δεν μπορεί να κάτσει στο σπίτι του, το σπίτι του έχει πάρει ζημιές ή που χρειάζεται ανακατασκευή. Δηλαδή, εμένα που χρειάζεται χάλαμα. Συγγνώμη, Δημαρχέ, να το καταλάβω. Συγγνώμη, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Εγώ μένω στο. Μην πάμε στις επιχειρήσεις, θα πάμε μετά. Ωραία. Εγώ μένω στο Αρκαλοχώρι αυτή την ώρα. Το σπίτι μου, δόξα να έχει ο Θεός, είχε ελάχιστες ζημιές. Είναι πράσινο. Τις φτιάχνω. Τις αποκαθιστώ. Συνεχίζω να παραπαίνω μέσα. Δεν θεωρούμε σεισμόπληκτη επειδή. Το σπίτι μου δεν έχει υποστεί ζημιές, μα αφού όλος ο Δήμος αυτή την ώρα υποφέρει. Μα από τη στιγμή που οικονομικά η περιοχή μου πάει πίσω, από τη στιγμή που εσείς από τη δική σας την πλευρά τρέχετε και δεν φτάνετε και δεν προλαβαίνετε, γιατί βλέπουμε ποιος είναι και ο δικός σας ο αγώνας πάνω κάτω να κάνετε πράγματα. Γι' αυτό ρωτάει ο κόσμος, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή αναμόρφωση του προϋπολογισμού να περιλαμβάνει τους πάντες? Υπάρχει φέτος. Μα να αναμορφώσω τι, από έσοδα που δεν έχω, τι να αναμορφώσω? Μάλιστα. Αν δεν μου δώσουν χρήματα, τι θα αναμορφώσω? Δεν μπορώ να αναμορφωθώ. Αν τίποτα. Δεν σας δώσουν χρήματα. Τα χρήματα. Τελευταία έβλεπα ένα δελτίο τύπου που έλεγαν ότι, ξέρετε, σε κάποιους δήμους σεισμόπληκτους, όπως το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, όπως το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, βγαίνουν κάποια χρήματα. Στη μία περίπτωση 100.000, στην άλλη 200.000, 800.000. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό και γι' αυτό σας το αναφέρω έτσι. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τα έσοδα του Δήμου, για να κάνει δουλειές ο Δήμος, για να μπορεί να ο Δήμος καλύψει τις ανάγκες? Μισό λεπτό. Μην τα γενικεύουμε τα πράγματα. Τι τώρα εσείς τα γενικεύετε? Δεν το γενικεύω. Δηλαδή, δεν το γενικεύω. Μισό. Τα χρήματα που δίνονται για ένα ορισμένο σκοπό. Δεν δίνονται για όλα τα πράγματα. Δεν δίνονται χρήματα, ας πούμε, για να πληρώσουμε το ρεύμα. Δεν δίνονται των ανθρώπων αυτών. Δεν δίνονται χρήματα για να μην πληρώνουν τα τέλη άνθρωποι αυτοί και να τα βάζω εγώ μέσα στα τέλη. Τα τέλη, είπαμε, είναι ανταποδοτικά. Αυτά τα χρήματα τώρα, παράδειγμα, που δώσαν τελευταία τα 800.000 σε μένα, είναι χρήματα τα οποία τώρα, αυτή τη στιγμή, γίνεται το δελτίο το οποίο πρέπει να στείλω εγώ επάνω και να γράψω ακριβώς πού θα πάνε, ένα προς ένα, μέχρι την τελευταία δεκάρα. Δεν δίνονται έτσι και πάρτα και κάντα ό,τι θέλεις. Σαφέστατα, λοιπόν, πρέπει. Αυτά, συγγνώμη, τα από είναι... αυτά τα χρήματα. Μισό λεπτό. Αυτά τα χρήματα θέλετε να πείτε ότι δεν μπορούν να πάνε σε αυτή τη χρήση, γιατί είναι άλλο να λέμε ότι έρχονται χρήματα τα οποία πάνε σε συγκεκριμένες χρήσεις και σας λένε θα πρέπει να πάνε για την καθαριότητα, για τα μπάζα, για τις μπουλντόζες, για. Και αυτά πάνε, για αυτά πρέπει να καθαρίσουν τους οικισμούς, πρέπει να μαζέψω τα μπάζα, δεν μπορούν να είναι έτσι χαλασμένα όλα και αυτά δεν φτάνουν πουθενά. Ουθενά ωραία. Δεν φτάνουν. Ωραία. Λέτε, λοιπόν, ζητάω ξεχωριστά για να σας δώσω να καταλάβετε ότι παρακαλώ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έκανα έγγραφο εχθές, ναι, και πρέπει να το έχετε πάρει σαν δελτίο τύπου, και ζητάω ξεχωριστά να μου δώσουν χρήματα για να καλύψω τη σύνδεση της ΔΕΗ που μου σύνδεσε τους καταβλισμούς. Ξεχωριστά. Δεν ναι. μπορώ να βάζω, δεν είναι ένας κουμπαράς που παίρνω και βάζω και τα δίνω όπου θέλω. Μακάρι να ήταν έτσι όπως το λέτε. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο και για μένα και για όλους. Πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι πιο εναλλακτική η κατάσταση ή πιο διαχειρίσιμη από τη δική σας την πλευρά, που γνωρίζετε ως δημοτική αρχή, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Από τη στιγμή που είσαστε δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, άρα είσαστε και σε μια άλλη θέση και μπορείτε όλο αυτό να το διαχειριστείτε πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό σας ρώτησα, κύριε Φραγκάκη. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Όχι, είναι εγώ το καταλαβαίνω. Της δημοτικής αρχής. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά όταν έρθει κανείς και μπει μέσα και δει, ας πούμε, ότι τα πράγματα, γιατί όλα διδούνται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δεν διδούνται έτσι, πάρτα και κάνε τα διαχειρίσου, τα δήμαρχε, μακάρι να μπορούσα να τα διαχειριστώ όπως θέλω εγώ, να τα βάλω όπου θέλω εγώ, να βάλω τις προτεραιότητες, να βάλω τις ανάγκες που έχω και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά όλα έχουν και ένα. Όσα χρήματα δρόμο δηλαδή. Όσα πρέπει να ακολουθήσω. Όσα χρήματα δηλαδή έχουν στείλει μέχρι σήμερα, εσείς αποστέλλετε πίσω δελτία και λέτε ότι εγώ ναι, αυτά τα χρήματα τα πήγα εκεί. Βεβαίως. Τεχνικό δελτίο στέλνω. Ναι.
θέλω να σας πω κάτι και για να καταλάβετε, εγώ στέλνω ένα τεχνικό δελτίο και μου στέλνουν τα χρήματα. Εγώ για να τα πάρω αυτά τα 800 χιλιάρικα, έχω ανέβει στην Αθήνα και ήμουν δύο μέρες στην Αθήνα και προσπαθούσα και μάλιστα τα κατάφερα, τα πήρα. Είναι άμεσα εκταμιεύσιμα αυτά τα χρήματα πάντα? Αυτά είναι άμεσα. Κοιτάξτε, αυτά θέλω να καταλάβετε κάτι και ο κόσμος ίσως να μην μπορέσει να το καταλάβει. Το καταλαβαίνουν απόλυτα. Που μας τα βάλανε στο λογαριασμό μας. Είναι ένα ποσό άειλο. Άειλο. Ξέρετε τι σημαίνει άειλο? Είναι ότι ο Δήμος κάνει να παίρνει αυτά τα χρήματα. Εγώ τι κάνω? Κάνω ένα έργο, στέλνω το τιμολόγιο. Το μόνο που με βοηθάει σε αυτή την περίπτωση, και αν το πούμε έτσι, είναι ένα βοήθημα, άσχετα αν τα ακούω και από την αντιπολίτευση και από όλους, ότι κάνω απευθείας αναθέσεις. Αυτό σημαίνει το έκταση η ανάγκη, ότι μπορώ να πάω σε ένα εργολάβο και να του πω έλα εδώ να μου κάνεις αυτό το έργο, κάνει 100.000 απευθείας ανάθεσης. Αυτό χωρίς να κάνω διαγωνισμό, να κερδίσω 4 με 5 μήνες που θέλει ο διαγωνισμός για να μπορέσω να κάνω γρήγορα κάτι. Αυτό είναι μόνο η έκτακτη ανάγκη. Γι' αυτό προσπαθούμε όλοι να κηρυχτούμε σε έκτακτη ανάγκη, για να μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα δουλειές. Να μην μπούμε μέσα στην αρτηροσκήρωση του δημοσίου και στους διαγωνισμούς που θέλουν τουλάχιστον 5 με 6 μήνες. 5 με 6 μήνες, μόνο διαγωνισμός. Στέλνω λοιπόν ένα χαρτί εγώ στο Υπουργείο και λέω: θέλω παράδειγμα να μαζέψω τα μπάζα και θέλω 500.000. Αυτές τις 500.000, όταν στέλνω τα τιμολόγια επάνω του εργολάβου, των εργολάβων που θα το παραλάβουν να κάνουν αυτή την εργασία, το Υπουργείο κατευθείαν στέλνει τα χρήματα στο εργολάβο. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, δεν παίρνω εγώ λεφτά. Καθόλου. Απλώς μου δίνει την ευκαιρία να φτιάξω όλη αυτή τη διαδικασία και να τα πάρει ο εργολάβος τα χρήματα. Με τα τιμολόγια του, με όλα του. Μάλιστα. Και το μόνο που κάνω εγώ γρήγορα είναι η απευθείας ανάθεση. Τίποτα άλλο. Είναι ένα ποσό άειλο. Δεν είναι ένα ποσό, δεν είναι χρηματικό, ας πούμε, να το έχω στην και να το διαθέτω που θέλω. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο που μου κινείται η περιέργεια. Πόσο καιρού ισχύει αυτή η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης? Δύο χρόνια θα ισχύσει. Α, δύο χρόνια θα ισχύσει. Γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για 6 μήνες. Και... 6 μήνες ανανεώνεται. Α, έτσι γίνεται. Εσείς ξέρετε ότι θα κρατήσει. Πάντα έτσι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά τέλη, το διευκρινίζουμε. Πάμε παρακάτω. Θα περάσει και από την Οικονομική Επιτροπή. Πέρασε από την Οικονομική, Επιτροπή. Αυτό θα είναι απόφαση. Ωραία. Κίτρινα, κόκκινα, τέλος για τα δημοτικά τέλη το 2022. Τα πράσινα. Να πούμε και τις επιχειρήσεις κάτι. Να πούμε και λίγο. Βεβαιότατα, που μας ενδιαφέρει. Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάποια τέλη για τις επιχειρήσεις. Και να μην γίνεται, γιατί γίνεται πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, αν είναι τόσο τεράστιο ποσό ή πιο μικρό. Λέμε για τις επιχειρήσεις τα τέλη, που είναι αυτά που είναι για τα πεζοδρόμια, ξέρετε που κάνουν χρήση των πεζοδρομίων και το ένα καλό. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα τέλη των επιχειρήσεων. Όλα στο χρόνο, το χρόνο στο Δήμο. Όχι, δεν είμαι υπάλληλος του Δήμου, δεν το ξέρω. 5.000. Ναι. Δεν είναι ένα ποσό τελείως χαμηλό, μικρό. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι το ρομαστικό. Αυτό λοιπόν, επειδή πάλι δεν μπορούσαμε τα βεβαιωμένα που ήταν από την προηγούμενη χρονιά να τα σβήσουμε, διότι θα πάω για παράβαση καθήκοντος. Δεν μπορώ να σβήνω εγώ βεβαιωμένα τέλη. Δεν μπορώ. Ναι. Ούτε μπορώ να είμαι δήμαρχος, δεν μπορώ να είμαι ούτε. Δεν μπορώ να το κάνω. Τη στιγμή λοιπόν που είναι βεβαιωμένα, είπαμε ότι για τον καινούργιο χρόνο και ίσως για την τριετία θα το κάνουμε με μια έκπτωση τη τάξη το 50%. Δηλαδή τα 5.000 γίνουν 2.500. Αυτή η ιστορία δεν είναι το 5.000 τρομακτικό. Τα τέλη, το δεν είναι το τρομακτικό. Ωραία. Οι επιχειρήσεις θέλουν άλλα πράγματα. Οι επιχειρήσεις θέλουν ενέσεις. Ξέρετε ότι εγώ προέρχομαι από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις θέλουν βοήθεια. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις και με υπουργούς και με τα επιμελητήρια και με όλους έχουμε κάνει. Σκεφτόμαστε ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Δεν θέλουμε να φύγουν επιχειρήσεις από τον τόπο μας. Θέλουμε να τις κρατήσουμε στον τόπο μας, χωρίς την επιχείρηση που είχε κάποιος. Αν δεν είναι πια βιώσιμη, θα φύγει και θα φύγει και η οικογένειά του. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να τις κρατήσουμε. Αυτή τη στιγμή και με τα 4 επιμελητήρια και με το Περιφερειακό Επιμελητήριο της Κρήτης κάνουμε συνέχεια. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις για να μπορέσουμε να βρούμε τους τρόπους πώς θα τους ενισχύσουμε και πώς θα τις επιχειρήσεις θα τις βοηθήσουμε να ξανασάνουν, να πάρουν ανάσες.
Με τον κύριο Τριαντόπουλο που του έχω καταθέσει υπόμειωμα με 7 θέματα, τα οποία τώρα δεν τα έχω μπροστά μου για να μπορέσω να σας τα πω κιόλας, αλλά πρέπει να τα έχετε δει, γιατί τα έχω βάλει σε δελτίο τύπου και την έχω δημοσιοποιήσει και την επιστολή που του έχω στείλει. Όλα έχουν γίνει αποδεκτά, όπως ήταν ο ΕΦΗ, ας πούμε, για 3 χρόνια να μην πληρώνεται, όπως είναι τέτοιες διευκολύνσεις των επιχειρήσεων. Κάνουμε αρκετές ώστε για τη μη επιστρεπτή προκαταβολή, για τους ανθρώπους που απασχολούσαν, για πολλά πράγματα. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις, είναι ένα στοίχημα που έχω βάλει εγώ για τις επιχειρήσεις. Να μην φύγει ούτε μία επιχείρηση από το Περκαλοχώρη. Το Περκαλοχώρη ήταν ένα εμπορικό κέντρο και πρέπει να παραμείνει εμπορικό κέντρο. Σωστά το λέτε. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έγιναν δεκτά όλα τα θέματα τα οποία θέσατε στον κύριο Τριαντόπουλο. Τα 7 θέματα που έχω θέσει έχουν γίνει. Έγιναν δεκτά. Άμεσα υλοποιήσιμα ή σε βάθος χρόνου? Τι βάθος χρόνου? Είπε ότι δεν θα πληρωθεί ο ΕΦΙΑ για 3 χρόνια. Έχει ήδη ξεκίνησε το ΦΕΚ, βγήκε πριν από μερικές μέρες. Αυτό είναι το ένα. Από τα 7. Ναι, τώρα δεν τα έχω μπροστά μου αυτά τα τέχνια, να σας πω ένα. Για να καταλάβω δηλαδή και οι άνθρωποι που σας ακούνε τι ακριβώς εννοείται. Να ρωτήσω λοιπόν και να το κάνω απλό και να φύγω από αυτό το θέμα με τα δημοτικά τέλη. Λέτε 5.000 το 2021, 5.000 ευρώ τα τέλη των επιχειρήσεων. Εμείς αυτό... Τα τέλη των επιχειρήσεων όσον αφορά την κάλυψη των δημόσιων χώρων. Όταν λέτε εσείς ότι η δική σας η θέση, η πρόθεση, η πρόταση είναι να πάτε για τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια να υπάρχει μια μείωση 50% σε αυτά τα τέλη. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω μηδέν. Ωραία. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί σύντομα, κύριε Φραγκάκη. Έχει αποφασιστεί από εμάς το Δημοτικό Συμβουλίο. Και είναι τριετία. Συμφίστηκε με τον προϋπολογισμό το... Είναι τριετία ή διετία με το 50% μειωμένα? Εμείς κάθε χρόνο ψηφίζουμε ένα καινούριο προϋπολογισμό. Ωραία. Οπότε λοιπόν η πρόθεσή σας είναι να το πάτε και τα επόμενα. Ξανά το ίδιο. Θα πάμε και θα πούμε και για το 23, ξέρω εγώ, είναι άλλο. Ωραία. Και το τελευταίο. Προβλέψω. Και το τελευταίο. Απλό, το τελευταίο απλό πάνω σε αυτή την κατηγορία. Σαφέστατα δεν μπορείτε να προβλέψετε τι θα γίνει και πώς θα είστε. Όταν λέτε ότι... θα είναι μειωμένα για το 22 τα τέλη των επιχειρήσεων, δημοτικά τέλη κατά 50%. Αναφέρεστε στις πράσινες επιχειρήσεις, στα πράσινα Όχι, κτίρια που σύνολο. Στεγάζονται, το σύνολο των Εδώ επιχειρήσεων. Εδώ είναι η διαφορά τώρα. Ωραία, το σύνολο των επιχειρήσεων, οκ. Okay. Να σας εξηγήσω. Μια επιχείρηση και να μην έχει πάθει τίποτα το κτίριό της, υποφέρει διότι δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, δεν έχει αγοραστεί δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τις πράξεις που έκανε. Είναι και αυτοί πληττόμενοι. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μάλλον. Διότι δεν είναι μόνο να πω δεν μπορώ να μπω μέσα, οπότε μην μπορώ να, μπορώντας να μπω μέσα, πρέπει να δεχτώ κάτι, μια βοή, ένα βοήθημα. Mm-hmm. Η επιχείρηση αυτό το έκανα μία συζήτηση με τον Υπουργό, κάναμε μία συζήτηση πάνω από μία ώρα για να ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Αυτό το θέμα. Ωραία, η επιχείρηση είναι πληττόμενη, είναι δεν είναι χαλασμένο το κτίριο ή, ξέρω εγώ, η έδρα της. Ναι. Λοιπόν, πάω στο ρεύμα. Πρώτον, ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια, τα οποία δεν κατοικούνται, αλλά οι λογαριασμοί, μου λένε άνθρωποι από το Αρκαλοχώρι έρχονται, είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ο συγκεκριμένος όρος από τα παραχωρητήρια, τα οποία υπογράφουν οι άνθρωποι, που λέει ότι θα πρέπει οι ίδιοι να αναλάβουν να πληρώνουν το ρεύμα το οποίο καταναλώνουν στους οικίσκους, είναι επίσης ένα θέμα. Και τρίτο θέμα, αυτό το οποίο θέσατε πριν από λίγο, ότι ζητάτε να σας δώσουν χρήματα για το ρεύμα που συνδέθηκε στους οικίσκους. Τι ακριβώς εννοείτε? Λοιπόν, ένα τα ξεκαθαρίσουμε. Το τελευταίο που είπατε, εγώ για να συνδέσω αυτή τη στιγμή 5 οικίσκους, γιατί δεν έχουμε κλείσει ακόμα, 7 είναι οι οικίσκοι, έχω ακόμα 2 ασύνδετους. Για να συνδέσω τους 5 οικίσκους μου ζητάει η ΔΕΗ 123.000 ευρώ. Για τη σύνδεση. Και εσείς στο σπίτι σας, αν πάτε να συνδεθείτε, πηγαίνετε και πληρώνετε ένα ποσό και μετά σας συνδέουν. 123, με συγχωρείτε, αλλά 123.000 για να συνδέσουν το ρεύμα σε 7 οικίσκους, πόσους είπατε? Σε 5. Σε 5 οικίσκους. Όχι οικίσκους, συγγνώμη. Είπα, σε 5 καταβλισμούς. Α, σε 5 καταβλισμούς. Μάλιστα. Καταβλισμούς, όχι. Ναι, ναι.
Αν είπα Ιτσίσκου, λάθος. Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό μπερδεύτηκα και σας ξαναρώτησα. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Σε 5 καταβλισμούς. Και έχω ακόμα άλλους 2. Ναι. Αυτό το ποσό λοιπόν το οποίο θα φτάσει σε 150-160.000, όταν θα συνδεθούν και οι άλλοι 2 καταβλισμοί, τα πάρκρα της ΤΟΗΝΗ, τότε αυτά τα λεφτά ζητάω από το Υπουργείο ή να με ρυμνήσει να τα πληρώσει το Υπουργείο ή να με ρυμνήσουν ώστε η ΔΕΗ να κάνει ένα δώρο σε αυτή την περιοχή η οποία ξέρω εγώ είναι πληττόμενη και είναι και βάλλεται από παντού και τόσοι άλλοι είναι χορηγοί σε ορισμένα πράγματα. Γιατί να μην είναι χορηγός και η ΔΕΗ σε αυτό το θέμα. Ναι. Απλό είναι. Ναι. Απλό. Αυτό ζητάω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι λογικό το αίτημά μου να το ζητάω. Ναι. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα ενδεχόμενα από κάποιο κωδικό, λέω εγώ, της περιφέρειας ίσως. Όχι. Δεν ξέρω την περιφέρεια, δεν μπορώ να πω, αλλά εγώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός μετά από 5 μήνες, ένα μήνα. Ζητάτε, και ξέρω εγώ, να έχει φτιάξει ένα κωδικό ο οποίος να λέει ότι εγώ θα βάλω ένα ποσό μέσα εδώ, 150.000, να το έχω δεσμευμένο για χρόνια, για να μην μπορώ να το χρησιμοποιήσω πουθενά, γιατί μπορεί κάποτε να πάω να συνδέσω ένα καταβλισμό. Περιμέναμε εμείς ότι θα γινόταν αυτά τα πράγματα και θα κάναμε καταβλισμούς στην περιοχή μας. Κανείς δεν το περίμενε. Ναι. Από αυτά τα χρήματα τα οποία πιστεύετε ότι θα χρειαστούν για να συνδεθούν στο σύνολό τους οι οικίσκοι σε αυτούς τους... Έχουν συνδεθεί. Ωραία. Από αυτό το σύνολο των χρημάτων έχουν δοθεί στη ΔΕΗ κάποια χρήματα? Και αν δοθεί από πού? Από τον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν βγει, δηλαδή? Όχι, από την τσέπη του Δήμου. Από πού? Εγώ παρακάλεσα τη ΔΕΗ και προς τιμή τους εδώ οι τοπικοί άρχοντες που είναι, με βοηθήσανε, διότι για να κάνεις μια σύνδεση αυτή τη στιγμή οπουδήποτε, μα είσαι στο σπίτι, μα είσαι στην επιχείρησή σου, μα οπουδήποτε, για να κάνεις σύνδεση πας πληρώνεις πρώτα ένα παράδοσο και μετά συνδέεσαι. Αλλιώς δεν συνδέεσαι ποτέ. Λοιπόν, εγώ τους παρακάλεσα, επειδή είμαστε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, σε έκτακτη ανάγκη, ήταν πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορούσα, δεν είχα τη δυνατότητα να καμιέσω χρήματα τέτοια, και ούτε τα είχα και ούτε τα είχαμε προβλέψει, ούτε είχαμε κωδικό, ούτε είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Τους παρακάλεσα λοιπόν να με συνδέσουν χωρίς χρήματα και ό,τι στην πορεία θα βρίσκαμε τον τρόπο να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε. Ωραία. Πού στείλατε αυτή την αίτηση? Στη ΔΕΗ. Όχι, το αίτημα για να σας χρηματοδοτήσουν ως δημοτική αρχή για να μπορέσετε να πληρώσετε τη ΔΕΗ. Όλοι αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια μετατροπή και όλοι αναφερόμαστε στο κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος συντονίζει τα πάντα σε πλημμύρες, σε σεισμούς, σε καταστροφές, σε όλα, συντονίζει όλα τα υπουργεία και τα οικονομικά. Γιατί παλιά έπαιρες από το ένα υπουργείο, έπαιρες από το άλλο, χανότανε, δεν ξέρανε κανείς πόσα έπαιρες. Τώρα όλα συντονίζονται από ένα υπουργείο, το Υπουργείο Πρωθυπουργού, που είναι ο κύριο Τριαντόπουλο. Αυτό λοιπόν είναι το αίτημα, ανάλογα... το ένα το οποίο λέτε στείλατε χθες. Οι άνθρωποι, αν και την Παρασκευή μου το είπατε, το έχω μεταφέρει. Μισό λεπτό, αυτό είναι για τη σύνδεση. Δεν παίρνει κανένα ρόλο. Ναι. Δεν έχει καμιά επίπτωση. Έχουμε συνδεθεί. Δεν έχει καθυστέρηση, δεν είναι τίποτα. Έστειλα λοιπόν το γράμμα χθες, την επιστολή, να μπορέσω να μπορέσω να τα πάρω αυτά τα χρήματα. Να πούμε τα οποία είναι να πληρώσω την ΔΕΔΙΕ. Μια χαρά. Ένα το κρατούμενο. Yeah. Όσον αφορά τώρα το άλλο που είπατε, κοιτάξτε να δείτε. Όταν έρχονται εδώ οι οικίσκοι από το Υπουργείο, εμείς υπογράφουμε ένα χαρτί το οποίο λέμε ότι παραλάβαμε τον τάδε οικίσκο. Έχουν νούμερα επάνω και είμαστε υποχρεωμένοι να τον έχουμε καθαρό, να τον έχουμε να μην κάνουν παρεμβάσεις επάνω. Να φανταστείτε ότι για να ανοίξω τρύπες, να μπουν οι απορροφητήρες. Ναι. Δώσαμε στους ανθρώπους κουζίνες. Για να βάλει ένα απορροφητήρα έπρεπε να ανοιχτεί μια τρύπα στον οικίσκο. Ναι. Να μπορεί να βγάζει έξω τους καπνούς και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχω κάνει έγγραφο επάνω και ζήτησα και μου δώσανε την άδεια, αλλά είχε και μια χρονική καθυστέρηση, ας πούμε 20 μέρες, 25, δεν θυμάμαι ακριβώς, για να μου δώσει την άδεια να ανοίξει την τρύπα. Ναι. Δεν μπορούσα να την ανοίξω μόνο. Γιατί μπορούσα να πάω ότι κατέστρεψα τον οικίσκο. Ναι. Για παράβαση. Μου τη δώσανε λοιπόν. Και γι' αυτό σας λέω. Υπογράφουμε λοιπόν ένα χαρτί και το οποίο εύλογα εμείς αυτό το μεταφέρουμε στον άνθρωπο που θα πάρει τον οικίσκο. Και βγάλαμε ένα δικό μας εμείς σαν Δήμος να μας υπογράψουν ότι θα
όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μπορέσουν να θέλουν να φύγουν, ότι θα παραδώσουν τον Τσίσκο, τον παραδώσουν ως, όπως τον παραλάβανε, να μην έχουν κάνει παρεμβάσεις, να μην το έδωσαν. Εκεί μέσα τώρα γράφτηκε, γιατί δεν γράφτηκε ότι θα πληρώνουν ρεύμα. Γράφουν. Πληρώσουν ρεύμα μόνο σε περίπτωση που θα μπει μετρητής. Το ξεκαθαρίζει ξεκάθαρα. Μόνο σε περίπτωση, σε περίπτωση που θα μπει μετρητής. Βεβαίως, μπορεί να πάρεις από έναν άνθρωπο λεφτά που δεν έχει μετρητή. Ναι. Αυτή τη στιγμή κανείς η Κίσκος δεν έχει μετρητή. Κανείς. Πουθενά. Ούτε έχουμε βάλει, ούτε τίποτα. Σε κανέναν από τους καταβλισμούς που σε έχουν σε κανένα μάλιστα. Ένας μετρητής. Ωραία. Υπάρχει ο κεντρικός, ο οποίος είναι στο όνομα του Δήμου. Ναι. Να τα ξεκαθαρίσουμε μία και καλή αυτά. Αν αύριο μεθαύριο δούμε ένα εμπόδιο μπροστά μας, δεν μας ικανοποιήσουν να μας δώσουν χρήματα για να μπορέσουμε εμείς για να μπορέσουμε, κυρία Δουλγιαράκη, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Εμείς για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα, που το βρίσκω λογικό, εγώ δεν είμαι ενάντια και δεν είναι και παράλογο αυτό το πράγμα, να πληρώσει το ρεύμα των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν ξεμείνει και είναι σαν το μόνοι τους, ας πούμε, σαν, πώς να το πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει την επιχείρησή του, έχει χάσει το σπίτι του, ναι. Και είναι ένας σεισμόβλητος άνθρωπος, είναι σε μια αδυναμία αυτή τη στιγμή να κάνει κάποια πράγματα, μια αδυναμία να πληρώσει ένα ρεύμα. Το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν εσείς λέτε, μισό λεπτό. Άρθρο 9. Οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του οικίσκου βαρύνουν τον παραχωρησιούχο και θα πρέπει να καταβάλλονται άμεσα έπειτα από τη γνωστοποίηση της οφειλής. Επισημαίνεται ότι η καταμέτρηση των καταναλώσεων του οικίσκου θα γίνεται από προσωπικό του Δήμου έπειτα από τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές χρεώσεις βάσει αντίστοιχων εγκεκριμένων τιμολογίων. Αυτό λέει. Ναι. Ωραία. Έπειτα από την τοποθέτηση των μετρητών όμως. Το ξεκαθαρίζουμε, πολύ σαφέστατο είναι. Τώρα το ξεκαθαρίζετε. Εφόσον μπουν ναι. οι μετρητές. Το λέτε δημόσια. Ναι, είναι γραμμένο. Εφόσον μπουν οι μετρητές. Σωστά. Ωραία. Το χρεώνεστε λοιπόν, μέχρι σήμερα εσείς το ρεύμα. Εσείς το πληρώνετε ως δημός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μετρητής, ο οποίος είναι για όλο τον καταβλισμό και είναι στο όνομα του Δήμου, το πληρώσε ο Δήμος. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Εάν δεν γράψω τίποτα, θα βρω τον πελά μου. Εάν γράψω αυτό και βάζω και το εάν τοποθετηθεί μετρητής, δίνω την ευχαίρεια στον κάθε ένα να ξέρει ότι που δεν μπήκε μετρητής δεν πληρώνω ρεύμα, να είναι ήσυχος και ήρεμος. Είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί από εσάς από τη Δημοτική Αρχή. Μπράβο, ναι. Από εμάς. Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή, λοιπόν, αυτοί οι όροι διαμονής είναι συνταγμένοι από εσάς, από τη Δημοτική Αρχή, για να ξέρετε ναι, και ναι, εσείς ναι. τι κάνετε. Από ότι δεν είναι από μένα, είναι από ότι. Από το τμήμα των εσόδων. Από τη Δημοτική Αρχή, αυτό εννοώ, δεν είναι ναι, προσωπικό. Μισό λεπτό για να καταλάβετε ναι. όμως κάτι. Ναι. Εάν δεν θελήσει το δημόσιο να μου καλύψει αυτή την δαπάνη, δεν την καλύπτει. Ναι. Και με αναγκάσει εμένα, που στο κάτω-κάτω από φυσικές καταστροφές, ένας φορέας που είναι ο Δήμος, ο πρώτος φορέας που μπορεί να συναντήσει ο καημένος ο άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, που θα πάει στο Δήμο. Ξεκινάμε λοιπόν από την πρώτη βαθμό αυτοδιοίκηση και πάμε στη δεύτερη και πάμε στο Υπουργείο και πάμε απάνω. Αυτές οι ληστείες καταστροφές πρέπει να καλύπτονται από το, και σύμφωνα με το Σύνταγμα, από το κράτος. Δεν μπορεί ένας Δήμος, ένας απλός Δήμος, να μπορέσει να καλύψει αυτά όλα τα πράγματα. Αλλά ας πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Γιατί αυτό θέλω να σας το δώσω να καταλάβετε. Εάν δεν καλυφθεί από κανένα, επειδή αυτά τα τέλη, γιατί είναι τέλη, είναι ανταποδοτικά, θα βαρύνουν και θα επιβαρύνουν όλους τους δημότες του Δήμου μου. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι λογικό, δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Πρέπει να μπει η επίσημη πολιτεία και να πει εγώ αναλαμβάνω αυτό το έξοδο να το πληρώσω. Διότι είναι οι πολίτες μου οι οποίοι σε μια τυχαία θεομηνία που έγινε
πρέπει να τους βοηθήσω και να βρω τον τρόπο. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει κάποια πρόσθεση παραπάνω στο άρθρο 9, έτσι όπως το λέτε. Γιατί αν βρεθείτε σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση, παρά το γεγονός ότι είσαστε σε κατάσταση ετάκτου ανάγκης, λέτε ότι αυτό είναι ανταποδοτικό και τότε αυτό θα το επιβαρύνουν εκείνοι οι οποίοι διαμένουν στους οικίσκους. Είναι ίδιο το παράδειγμα και σε άλλες περιοχές της χώρας, έτσι δηλαδή όπου υπάρχουν σεισμόπληκτοι, όπου υπάρχουν. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει, αν το έχετε δει, αν το έχετε ρωτήσει, κύριε Φραγκάκη, όπου υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε οικίσκους, επιβαρύνονται το ίδιο με την ίδια λογική. Δηλαδή, μπορεί η πολιτεία να μην έχει βοηθήσει τη δημοτική αρχή. Εγώ ξέρω ότι σε όλες τις περιοχές το κράτος παρεβαίνει και βοηθάει. Αυτό ξέρω. Και χθες. Και πάτε με αυτό το δεδομένο. Μίλησα συγκεκριμένα και μιλούσα και με τη Σάμο. Έτσι μιλάμε μεταξύ μας τώρα και με όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές και με τις πυρόπληκτες και με τις πληγήσεις από πλημμύρες και πυρόπληκτες. Λοιπόν, σε αυτά μπορώ να σας πω κάτι το οποίο και μου το λέγανε και χθες. Εμείς μου λέει από τη Σάμο τώρα που θυμάστε πότε έγινε ο σεισμός, πολύ πιο παλιά από εμάς. Ναι. Και μου λένε εμείς έχουμε σαν παράδειγμα εσάς. Μας οδηγείτε λέει, μας οδηγείτε, έτσι ακριβώς μου λέγανε. Μας το οδηγείτε, γιατί εσείς πάτε πολύ μπροστά. Δεν ήξερα ότι εμείς δεν έχουμε ακόμα κάνει τίποτα. Δεν ήξερα βέβαια ότι στη Σάμο υπάρχουν καταβλισμοί, για να σας πω την αλήθεια. Τι? Δεν ήξερα ότι στη Σάμο έχουμε καταβλισμούς. Τώρα τους δώσανε κάποια χρήματα να κάνουν και να... Τέλος πάντων. Α, και προσπαθούν, εννοείται με το δικό σας το παράδειγμα, να το προχωρήσουν. Γιατί ναι, προχωρούν γιατί θεωρούν εμάς. Γιατί κάνετε αυτό, ας πούμε, στην Κρήτη, πρέπει να κάνετε και σε εμάς. Κάνετε αυτό, κάνετε και σε εμάς. Με αυτή την έννοια μου το είπα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η διευκρίνηση σε ό,τι έχει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά γρήγορα πράγματα, κυρία Κουζηράκη, πρέπει το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δηλαδή σε τόσο σύντομο, αν έρθετε να δείτε, δεν ξέρω αν έχετε έρθει, ελάτε να δείτε τον καταβλισμό στο Αρκαλοχώρι, ο οποίος έχει μέσα πάνω από 200-250 άτομα. Να δείτε σε πόσο χρόνο, σε ένα μήνα μέσα στήσαμε ένα καταβλισμό. Είναι στα χρονικά του δημοσίου, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δείτε. Κρατάω δώσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συνεργάτες μου όλους, αλλά και στους εργολάβους οι οποίοι τα αναλάβανε, οι άνθρωποι αναλάβανε χωρίς να είναι σίγουροι θα πάρουν τα χρήματά τους. Είχα την υποχρέωση να δώσω στους ανθρώπους που με ρωτούσαν αυτές τις διευκρινήσεις. Νομίζω απαντήσατε σε αυτές τις διευκρινήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με το κάλεσμά σας. Σας λέω και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Δήμαρχε, ότι έρχομαι χωρίς εσείς να το ξέρετε αυτό και πηγαίνω εκεί που εσείς δεν ξέρετε ότι πηγαίνω, για να έχω πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημα και ότι δεν θα σας πω αυτά τα οποία καταγράφω από αυτά τα οποία μου λένε οι άνθρωποι. Σας τα μεταφέρω ωστόσο αυτούσια, γιατί η συζήτηση δεν έχει να κάνει με αυτό το πλαίσιο τι συζητώ εγώ μαζί τους ή τι εκείνοι λένε σε μένα, αλλά μεταφέρω αυτούσια τα προβλήματά τους, δεσμεύομαι ότι αυτά θα σας τα μεταφέρω, θα τα μεταφέρω στη Δημοτική Αρχή. Το κάνουμε δημόσια, είναι σε τιμή δική σας επίσης που απαντάτε δημόσια και όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο καλό απ' όλα και το πιο σοβαρό και έντιμο απ' όλα και μέχρι εκεί. Αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά γιατί δώσατε απαντήσεις μέσα από τη συχνότητα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για τον τρόπο που... Τουλάχιστον γίνεται αυτή η συζήτησή μας, αλλά και για το ότι και εσείς προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε και περισσότερο απ' όλα να σας το πω δηλαδή ότι κρατάτε ψηλά, γιατί από εσάς εξαρτάται τους δημοσιογράφους γενικότερα, αυτό το θέμα και εμένα με ενδιαφέρει να κρατιέται ψηλά, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλοι μαζί. Το ζητούμενο είναι από τη δική σας την πλευρά να γίνεται, σας το έχω πει, αλλά σας το έλεγα από το καλοκαίρι. Δεν το λέω τώρα, δεν είναι όψιμο δηλαδή αυτό το οποίο λέω. Να γίνεται περισσότερο διεκδικητική και να βαράτε πολύ περισσότερο το χέρι στο τραπέζι. Γιατί είσαστε δημοτική αρχή και εκπροσωπείτε τόσους ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν εκλέξει, σας έχουν σε αυτή τη θέση για να προασπίζετε τα συμφέροντά τους. Πολλές φορές, αν και έλεγε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου, ότι ξέρεις παιδί μου το ψωμί τρώγεται με το μέλι, χρειάζεται εσείς από τη δική σας την πλευρά να βάζετε και λίγο ξύδι και να είσαστε οι κακοί για τα συμφέροντα των δικών σας των δημοτών. Αυτό μόνο ως παρατήρηση, ως ταπεινή παρατήρηση. Εγώ βέβαια θα σας πω εδώ έχω να σας πω μια μικρή παρένθεση θέλω να κάνω. Εγώ είμαι διεκδικητικός, παίρνω αυτά που ζητάω,
Αλλά πρέπει να καταλάβετε ένα απλό πράγμα, ότι βρισκόμαστε όμως και σε μία γκάγκρενα η οποία υπάρχει και δεν μπορώ να απορροφήσω εύκολα λόγω της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, της δημόσιας διοίκησης, όπως θέλετε πέστε το, τα χρήματα αυτά άμεσα. Κύριε Δημαρχέ, είναι γιατί εμείς οι επιχειρηματίες δεν είμαστε πολιτικοί, εμείς θέμε άμεσα να γίνονται ορισμένα πράγματα. Ωραία. Πολύ θα γρήγορα. Θα σας απαντήσω στα περί γάγκρενας, γραφειοκρατίες κλπ. Με αυτό το οποίο δημόσια έχει παραδεχθεί και δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε κρατήσει ακόμα εκείνη την φράση του Βασίλη Κεγκέρογλου, συντοπίτης. Εκεί. Ναι. Δικό σας από την περιοχή, ναι. Που είπε πάρα πολύ απλά ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, που είπε ότι ξέρετε, αυτή τη γραφειοκρατία την επικαλούμαστε όταν δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα και δεν παίρνουμε ή δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Δημόσια το είχε πει και το είχα κάνει κορονίδα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Κρατήστε το, αφήστε τους να μιλάνε για γραφειοκρατία. Εσείς γίνετε πιο πιεστικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκάκη. Να είστε καλά.